Όπα! Ο Λόκι, σωστά. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ειρωνία εδώ πέρα. Αυτό ήταν το δωμάτιό του, ξέρεις. Ποιανού? Του αδερφού μου. Του αδερφού σου? Του Μόντι. Α, του αδερφού σου. Αλήθεια? Δεν είχα ιδέα. Αχα. Και τώρα είναι δικό σου. Καλώς όρισες. Θρούτ Θορστότυρ. Ηρέμησε. Δύσκολα θα είσαι χειρότερος από εκείνον. Είμαστε καλύτερα χωρίς αυτόν, Λόκι. Αλήθεια. Έλα μαζί μου. Μη ξεχάσεις το σπαθί σου. Κάποιος θα έρθει να το φτιάξει. Λοιπόν, τι είδους σπαθί είναι αυτό? Είναι νέο, μοναδικό. Μου το έδωσε ο πατέρας για να εκπαιδευτώ ως βαλκυρία. Εκπαιδεύεσαι για βαλκυρία? Έχεις χρόνο να τα πούμε? Τώρα πήγαινα προς τη μεγάλη αίθουσα. Αλλά αν πρέπει να δουλέψεις, το γραφείο του παππού είναι μετά τις σκάλες. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν με βλέπεις που γνέφω και λέω ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, εντάξει. Να, βλέπεις ότι δεν με αφήνεις να μιλήσω. Όχι, Χιούγκιν. Δεν πρέπει να καθαρίσω τα αυτιά μου. Εσύ πρέπει να πάψεις να σκούζεις και να δεχτείς την απάντηση που ξέρεις ότι θα πάρεις. Εγώ απλώς κοιτούσα αυτό. Αυτό το παλιό πράγμα? Το έχω από όταν... ούτε που θυμάμαι. Έχει όνομα. Ίγκριντ. Αλήθεια? Αμέ, γιατί όχι. Πάρ' το, αν σου αρέσει τόσο πολύ. Όντως. Τα τυχερά του επαγγέλματος. Ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά. Και λένε ότι εγώ είμαι ο κακός. Ας περπατήσουμε. Παρακαλώ. Όλοι με παρεξηγούν. Νομίζεις ότι ο σκοπός μου είναι ο πόλεμος, η εξουσία, ο πλούτος? Μπα, ποτέ δεν τα θέλησα. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει? Τι επιθυμώ πραγματικά? Απαντήσεις, όπως και εσύ. Βλέπεις, οι θνητοί δεν ζορίζονται με τέτοια πράγματα. Στρέφονται σε εμάς για απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Θεϊκή παρηγοριά. Ξέρουμε και οι δυο μας ότι αυτό είναι απάτη. Τι γίνεται όμως με τα δικά μας ερωτήματα, γιατί είμαστε εμείς εδώ? Για να δίνουμε νόημα στη ζωή των θνητών, αλλά όχι στη δική μας? Όχι. Είμαστε κάτι περισσότερο. Και βρήκα κάτι που το αποδεικνύει. Τι είναι αυτό? Γι' αυτό τα κάνω όλα. Το νιώθεις έτσι? Το νιώθω σαν... γνώση. Και αλήθεια. Όλη αλήθεια. Όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να μάθουμε γιατί είμαστε εδώ. Πώς να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Πώς να σταματήσουμε το Ράγναρουκ και να σώσουμε τους αγαπημένους μας. Πώς? Ήμουν νεαρός θεός όταν το βρήκα. Το μελέτησα ζωές ολόκληρες, ακολουθώντας κάθε στοιχείο, κάθε αδιέξοδο. Αναζητώντας και εν τέλει ανακαλύπτοντας αυτό. Το βλέπεις? Έχει την ίδια απόκρυφη ενέργεια.
Άνοιξε λίγο. Δεν μπορούμε να δούμε μέσα. Δεν θα στο συνιστούσα. Τι κάνει σπασμένη μάσκα. Αναγνωρίζεις κάποια γράμματα. Δεν είναι από τα εννέα βασίλεια. Τέφρα... Οψιδιανή σπίθα. Από την αποτεφρωμένη γη και την οψιδιανή σπίθα. Και ένα πεδίο μαχών που δεν δόθηκαν ποτέ. Είσαι σίγουρος? Γιατί αν είναι στοιχείο, ξέρω τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Συνεργάσου μαζί μου. Και θα μάθεις. Δεν θα σκοτώσεις κανέναν. Δεν χρειάζεται να προδώσεις τον πατέρα σου ή τον εαυτό σου. Έλα, ξέρω τι ένιωσες, ό,τι ένιωσα κι εγώ. Οι απαντήσεις είναι εκεί. Ας τις βρούμε. Είδες πόσο εύκολα έκανες αυτή τη μετάφραση. Αν σε βοηθήσω, τι έπεται? Θόρ, έλα εδώ κάτω. Πατέρα. Μην το κάνεις αυτό. Έπεται η αναζήτηση αυτού. Πάρε αυτό και αυτό το ύπουλο κομμάτι κρέας και δες τι μπορείς να κάνεις. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Έλα τώρα. Καλό κυνήγι. Και εσύ, μην τον ζωρίσεις. Κατάλαβες? Μουσπελχάιμ, η υπόλοιπη μάσκα είναι εδώ. Για να μας έστειλε εδώ ο πατέρας. Εσύ τι λες? Απλώς πάρε αυτό και κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, πού πάμε? Και πού στο διάλο να ξέρω εγώ. Ο πατέρας των πάντων πιστεύει ότι ξέρεις τι κάνεις. Οπότε κάντε. Περίεργο. Φαίνεται πως περνάμε μέσα από αυτόν τον βράχο. Θα κατάφερνα μόνος μου. Με αυτά τα χέρια... Για να δούμε τον Λόγκη. Έρπα ούτα! Δεν πάμε πολύ. Μήπως να βοήθαγες? Χαλάρα! Και πού πρέπει να πάμε τώρα, δηλαδή? Το ψάχνω. Εκεί πάνω. Ίσως μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την προεξοχή, αν... Πολύ αργός. Δεν μπορείς να αρπάζεις έτσι τον κόσμο. Και τι άλλο να είναι. Να σε πέταγα. Πώς δεν ξέρω. Εκεί πάνω είναι κάτι τύποι που μας ρίχνουν φωτιές. Βγάλε το τόξο σε επιτέλει. Δικό σου αυτό. Θα είναι δικό σου το φταίξιμο αν σε πάρει καμιά φωτιά. Η Άλφα! Σημάδεψε τους τύπους από πάνω μας.
ξέρεις, ο πατέρας σου πλήρωσε το χρέος αίματος για αυτό που είπα τα νυχή μου. Αλλά εσύ όχι. Όχι ακόμα. Τι εννοείς? Αργότερα. Είναι ο πατέρας των Φάντων. Μιας και το έφερε κουβέντα. Βγάλε. Σωστά. Πρέπει να περάσουμε τα βράχια. Μήπως μπορείς... Ναι, αυτό. Φαντάσου, τι θα κάνεις τα κόκαλα. Μιλάς εσύ για χρέος αίματος. Και οι γίγαντες που σκότωσες ήταν η οικογένειά μου. Ο Θάμουρ, ο Χρούγνιρ, ήταν και δικό σου λαός. Οι γίγαντες ήταν μια κατάρα στα εννέα βασίλεια και απόλασα κάθε θάνατο που προκάλεσε. Ας αλλάξουμε θέμα. Όταν ήρθαμε εδώ με τον πατέρα, περάσαμε όλες τις δοκιμασίες του Σούρτουρ. Θα μπορούσες... Μην παίζεις μαζί. Αλλά ήταν γιος μου και ο μόνος λόγος που δεν σε έχω λιώσει ακόμα είναι αυτό το σπασμένο κομμάτι ξύλο. Κοίτα, κανείς μας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Και θέλω να εντυπωσιάσω τον πατέρα των Πάντων όσο κι εσύ. Δεν χρειάζεται να με συμπαθήσεις, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Έστω και λίγη. Εμπιστοσύνη, ε. Αφού σε εμπιστεύομαι. Η μάσκα με τραβάει προς τα εδώ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κατεβούμε. Έγινε. Επίσης, δεν έπαιζα μαζί σου. Οι δοκιμασίες έχουν πλάκα. Δεν διασκεδάζεις ποτέ. Είσαι πολύ διαφορετικός από την κόρη σου. Εκείνη... Έλα να δεις κάτι. Δεν είναι από εδώ. Στάσου, ο δωμός του Σούρτουρ. Δεν πιστεύω να πέθανες εκεί πέρα, ε. Όχι, αλλά σκεφτόμουν... Τότε είναι δικό σου πρόβλημα. Οι δοκιμασίες είναι πέρα από τους βράχους. Γιατί δεν τις κάνετε μαζί με την κουβή? Αρχικά, ας κανονίσουμε αυτή. Έλα, Θορ! Δοκίμασέ τις!
Τι έχεις να χάσεις? Χρόνο. Ναι, για δοκίμασε. Για να σε δω. Κουράστηκες μήπως? Ούτε καλά πιάνει. Ένα όπλο. Τι ασχείς? Ούτε κατά διάνοια. Ωραίο κόλπο. Πάντων περιμένει εδώ και χιλιάδες χειμώνες. Ας περιμένει λίγο ακόμα. Έχει πλάκα. Καλά. Εσύ μείνε εδώ. Μάλιστα. Αυτό θα τον απασχολήσει για λίγο. Ελπίζω. Άντε! Δυσκολέψτε με λίγο. Και τώρα πρέπει να φτάσω στον βωμό. Λοιπόν, εκεί θέλει η μάσκα να πάμε. Αλλά ας πάμε πρώτα στον βωμό. Βρίσκουμε τα υπόλοιπα όταν έρθει ο Θόρ. Ο Θόρ είναι απασχολημένος ακόμα. Ας πάω στον βωμό. Ο ναός είναι εκεί. Λογικά μπορούμε να κατέβουμε σκαρφαλώνοντας. Φαντάζομαι ότι εσύ θα πετάξεις. Ίγκριν, εμπιστεύεσαι τους Aesir? Ξέρω ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ, αλλά θέλω να εμπιστευτούν εμένα. Και αυτό θα γίνει αν νομίζουν ότι εγώ τους εμπιστεύω. Ναι. Επισκεφθήκαμε αυτό το μέρος με τον πατέρα, τον ήρθαμε στο Μούσπελχαϊμ. Είναι λες και πέρασαν χρόνια. Να ο βωμός. Δεν μπορείτε να πάτε να την πέσετε στο Θόρ εσείς. Κι άλλο!
πού έρχονται αυτά τα πράγματα. Αγριμόντα! Ξέρεις, για κάποιος που εκπαιδεύτηκε ως πολεμιστής, τρομάζεις υπερβολικά εύκολα. Δεν ισχύει. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν μπορεί δηλαδή μια κοπέλα να επισκεφτεί έναν βωμό? Έχεις έρθει εδώ για τον βόλο του Σούρτουρ. Ίσως. Άρα αναζητάς κι άλλους βόλους γιγάντων. Ξέρεις πώς φαίνεται αυτό, έτσι? Σαν την ιστορία ζωής ενός από το λαό μας. Και ίσως και σαν ντουλάπι αποθήκευσης. Όχι. Φαίνεται ξεκάθαρα σαν να ψηφάς τη μοίρα. Το ερώτημα είναι εσύ τι κάνεις εδώ. Ξαναγράφω την ιστορία. Στο έδωσε αυτό ο Όντιν? Δεν... Βασικά... Ναι, αλλά δεν... Δεν συνεργαζόμαστε. Δεν θα του έλεγα ποτέ κάτι για το σιδηρόδασος, αν ανησυχείς γι' αυτό. Και σίγουρα δεν τον υπηρετώ. Η προφητεία το λέει, όχι εγώ. Εγώ έχω έναν βόλο να βρω. Μπορείς να με βοηθήσεις αν θες. Καλά. Αλλά σίγουρα επιλέγεις να παραβείς τους νόμους. Καμία προφητεία δεν λέει ότι θα μαζέψεις εσύ κάποιον βόλο. Το τέλος μας δεν έχει γραφτεί, σωστά? Έλα, υπέρμαχε. Α, γεια σου. Σπαθί με αντίληψη. Κι άλλος βόλος. Του Σούρτουρ. Αλλά χωρίς ψυχή. Άρα είναι ακόμα κάπου εκεί έξω. Πριν από λίγο καιρό, μου είπες πως έφυγαν οι γίγαντες. Τους σκέφτεσαι ποτέ? Διαρκώς. Είναι μακριά από εδώ, από τον Όντιν και τον Θόρ. Αλλά αναρωτιέμαι σε τι τόπους πήγανε και τι θάλασσες διασχίσανε. Γιατί? Θέλω να τους βρω. Θα σώσω τον πατέρα μου και μετά θα τους βρω. Ξεκινάει. Ποια είναι αυτή? Όχι ο Σούρτουρ, είμαι σίγουρη. Δες πόσος πολύς πάγος. Η Σινμάρα. Δεν την έχω ακούσει ξανά. Νάτος και ο Σούρτουρ. Πόπο, πρέπει να ήταν τρομερή μάχη. Ναι, μέχρι που... δεν ήταν. Και ξαφνικά σταμάτησαν. Όχι, κοίτα. Είναι επειδή πολέμησαν μαζί. Κοίτα που γίνανε και φίλοι. Πολύ καλοί φίλοι. Μήπως κάνουν? Ναι, έτσι φαίνεται. Τότε... μπράβο τους. Όμως όλα δείχνουν ότι... αγάπη τους, τους μεταμόρφωσε σε κάποιο πελώριο πλάσμα. Το Ράγναροκ. Και μετά... Το Ράγναροκ καταστρέφει το Άσγκαρντ. Σωστά. Το είδα στο βωμό της Γκρόα. Κάτι ήταν... και αυτό. Θυμάσαι το φίδι που βάλαμε εκείνη την ψυχή? Αυτό δεν ξεχνιέται. Το είδα. Άρχισε να μεγαλώνει. Κάπως πιο γρήγορα από το κανονικό. Ναι, υποψιαζόμουν ότι θα συνέβαινε αυτό. Θα περιμένω εδώ. Δεν θέλω να δει ο φίλος σου ότι του ξέφυγε ένας γίγαντας. Φυσικά. Να προσέχεις, όμως. Σε παρακαλώ. Και εσύ, Λόκη. Ίγκριτ. Νομίζω ότι ο Θόρ πέθανε... Νομίζατε ότι μπορείτε να νικήσετε τον θεό του κεραυνού? Μάλιστα.
πραγματικά. Γιατί αργείς τόσο πολύ? Δεν θα πιστέψεις πόσες δεκάδες σκότωσα από δάφτα. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Θα άρεσε πολύ στη Θεού. Τουλάχιστον θα πήγαινε καλύτερα από εσένα. Στιγμή. Μα τα πήγαινες μια χαρά όπως είναι. Σε εμπιστεύτηκα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Φαίνεται ότι πρέπει να περάσουμε από την πύλη. Ναι. Κάτι έπρεπε να κάνω όσο εσύ πολεμούσες. Καλά, δες το ξανά, όπως και να έχει. Καλά, πέρα από την πύλη, όπως είπα. Θόρ. Εντυπωσιακό, ε. Α, αυτό θα πει Θεός. Μα είσαι Θεός. Και λίγα θες. Το ίδιο κι εγώ. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σημείο. Πού είναι? Στη λάβα? Δεν ξέρω. Όχι! Να πάρει! Χρήσιμη συμβουλή. Δεν είναι ευχάριστο να χώνεις το χέρι σου στη λάβα. Δεν το σκέφτηκα. Ωραία. Είναι καλύτερα έτσι. Εντάξει, ας φύγουμε. Μην ξαναπαίξεις μαζί μου. Είσαι καλό παιδί. Μα παραμένεις γίγαντας. Και θα χαρώ να σε σκοτώσω. Τι έκανε, Λόκι. Το ρήγμα είναι πιο φωτεινό. Κοίτα, τα κατάφερες. Να, μία από τις φράσεις ολοκληρώθηκε. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αλλά όχι να το μεταφράσεις. Όχι ακόμα. Έχω μια μικρή θεωρία. Νομίζω πως αν βρούμε την υπόλοιπη, θα καταφέρουμε να δούμε μέσα σε αυτό. Χωρίς, ξέρεις, να χάσουμε κανένα μάτι ή χειρότερα. Βλέπεις, είμαστε καλή ομάδα. Έτσι, δεν είμαστε πολύ καλή ομάδα? Όπως και με τον Μπαλντόρ. Ήσασταν φρόνιμοι εκεί έξω? Ο Θόρ ήταν σπουδαίος. Έμαθα πολλά από αυτόν. Έμαθες κάτι από αυτόν? Σοβαρά? Καλά. Τι δίδαξες το παιδί? Τίποτα. Τι θα μπορούσα εγώ να τον διδάξω? Ακριβώς. Α. Και αναρωτιόμουν που είχαν πάει. Βασικά θα έλεγα ότι ήξερα πολύ καλά. Άλλαξες γνώμη? Δεν είμαι σίγουρος γιατί ήρθα στο Άσγκαρντ. Αλλά καταλαβαίνω πως δεν ήταν για να κατασκοπεύσω. Θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να με εμπιστευτείς. Και για να βοηθήσω να φτάσεις ως το τέλος, θα πρέπει κι εγώ να σε εμπιστεύομαι. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, το ξέρω. Πάρτιν. Και βγάλε άκρη με τα υπόλοιπα. Αν πρόκειται να μείνεις, δηλαδή.
πρέπει να μου πεις τι ακριβώς ζητάς εκεί μέσα. Μετάφρασέ μου το και θα σου τα πω όλα. Και σε αυτό, νεαρέ, μπορείς να με εμπιστευτείς. Ώστε είσαι πάντα τόσο αυστηρός με τον Θόρ. Είναι λες και του έχεις θυμώσει για κάτι. Α, χώνουμε τη μύτη μας στα προσωπικά των άλλων, βλέπω. Όχι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι... για να είμαι ειλικρινής, είναι η μόνη γλώσσα που θα πω. Μίλησέ του ευγενικά. Θα δεις αν θα συμβαίνει. Αυτή κι αν ήταν αλόκοτη μέρα. Ακριβώς. Καλημέρα, αδερφέ. Δεν έχουμε νέα, δυστυχώς. Έχω ένα σχέδιο. Αλήθεια? Τις Νόρν. Τις βρήκες μια φορά. Μπορείς να τις ξαναβρεις. Μπορώ να προσπαθήσω, αλλά δεν ξέρω πως αυτό θα... Είναι οι μοίρες αυτού του τόπου, σωστά. Θέλω να μάθω τι γνωρίζουν. Δεν θα τις βρεις πολύ συνεργάσιμες. Αρκεί απλώς να τις βρω. Πού ψάχνουμε? Στο Μίτγκαρντ. Αλλά αν ο Ατρέας είναι στο Άσγκαρντ, δεν θα τον πάρουμε πίσω χωρίς στρατό. Θα έπρεπε να συγκεντρώνουμε ένα. Ναι, ένας καταστροφικός πόλεμος θα βελτιώσει σίγουρα την κατάσταση. Το αγόρι μου φαίνεται αρκετά ικανό. Ίσως αν του έδινες λίγο χρόνο. Είσαι κι εσύ υπαίτιος γι' αυτό. Έθρεψες την ανοησία του, την σύγχυσή του. Δεν θέλω πόλεμο. Αλλά αν ο Όντιν έκλεψε το γιο μου, μην αμφισβητείτε το που θα μπορούσα να φτάσω. Η φύση σου ήταν πάντα ξεκάθαρη, Κράτη. Αλλά εσύ, Φρέια... Ο πόλεμος ως πρώτη λύση... Δεν είσαι η Φρέια που ήξερα. Ελπίζω να σου δώσουν οι Νόρν τις συμβουλές που ψάχνεις. Οι δικές μου μάλλον δεν χρησιμεύουν πια. Τιρ, πάψε. Δεν έχει κανένα νόημα να διχαζόμαστε κι άλλο. Έλα, σε παρακαλώ, κάθισε. Πολύ ήσυχος είσαι.
Ειλικρινά εκπλήσωμαι με το γεγονός ότι εσύ αναζητείς τη μοίρα. Αλλά το ενστικτό σου μας έχει δικαιώσει ως τώρα. Ας βρούμε τις Νόρν. Ποιος είμαι εγώ? Ήλπιζα ότι θα τον βοηθούσα να την απαντήσεις. Περίμενε! Έχω κάτι για σένα. Σίντρι! Έρχεται! Προτού βαδίσεις αργά προς το ξημέρωμα, σκέφτηκα ότι θα το ήθελα πίσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαίρεσαι και τόσο. Αλλά παρακαλώ. Μάζεψα όσα θέλουμε για να βρούμε τις Νόρμες. Μαντάμ Νίθκογκ. Μαντάμ Νίθκογκ. Νίθκογκ. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις επιπτώσεις. Ο Ατρέας δεν είναι ακόμα στο Μίτκαρτ. Τώρα ήμουν εκεί, δεν βρήκα ίδιο. Αν το γάλεσε Όντιν, θα του παρήχε και τον τρόπο. Όχι. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η εξήγηση. Πες μου που θα βρω αυτές τις Νόρν. Ανακάλυψα μερικά νήματά τους κοντά στη παγωμένη λίμνη. Κράτησε ένα για ξόρκια, αλλά με αυτό μπορούμε να τις βρούμε. Να θυμάσαι ότι πραγματικά δεν θέλω να τις βρει κανείς. Καιρός να δυσκολευτούμε και σε κάτι για αλλαγή. Ας πάρουμε το έλκυθρό σου να πάμε.